Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο στόχαστρο του Εγκέλαδου και η Βόρεια Κίνα, η οποία επλήγει από ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 29 άτομα και να τραυματιστούν περισσότερα από 30. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι περιοχές Σανσί και Χέμπεϊ και η αυτόνομη περιοχή της εσωτερικής Μογγολίας, όπου καταστράφηκαν χιλιάδες σπίτια. Οι σεισμοί στην Κίνα δεν έχουν καμία σχέση, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Σεισμολογικού Ινστιτούτου του Πεκίνου, με τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Σαν Φρανσίσκο και την Καλιφόρνια. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και για την ανακάλυψη και τον απεγκλωβισμό τυχών επιζώντων κατά μήκος της αερογέφυρας του Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί από τον προχθεσινό ισχυρό σεισμό ανέρχονται, σύμφωνα με τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, σε 273 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.400. Οι άστεγοι φτάνουν τις 3.000, ενώ έχει παραλύσει το σύστημα τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα ίδρευσης, ηλεκτροδότησης. Οι υλικές καταστροφές ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κάτοικοι και των δύο πολιτιών ζουν υπό τον εφιάλτη μιας νέας ισχυρότερης σεισμικής δόνησης, καθώς δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις συγκλονίζουν το Σαν Φρανσίσκο και την Καλιφόρνια. Ο κυβερνήτης του Σαν Φρανσίσκο διέταξε τη διεξαγωγή ερευνών για τον τρόπο των αντισεισμικών κατασκευών που έγιναν στη γέφυρα μετά το σεισμό του 1971. Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση ότι στο Ερεβάν της Σοβιετικής Αρμενίας οι κάτοικοι που τόσο δοκιμάστηκαν από τους μεγάλους σεισμούς του περασμένου χρόνου αποφάσισαν να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους τους σεισμόπληκτους των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνοντας χρήματα, ρούχα και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Ανάμεσα στα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο είναι δύο Ελληνοαμερικανοί, για τους οποίους μας δίνει λεπτομέρειες ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Αλέξης Παπαχελάς. Δύο τουλάχιστον Έλληνες συμπεριλαμβάνονται τελικά στους τραυματίες του μεγάλου σεισμού που χτύπησε προχθές στην Καλιφόρνια, ενώ ακόμα δεν ξέρουμε τον τελικό αριθμό των νεκρών, ούτε βέβαια και την ταυτότητά τους. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε πάντως ότι η Ελληνίδα Σοφία Δημητράλια Ζέμκη τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατέρευσε τμήμα της γέφυρας Bay Bridge που συνδέει το Σαν Φραντζίσκο με το Όκλαντ. Επικοινωνήσαμε με τον σύζυγό της, Ρικ Ζέμκη, μια και η κυρία Δημητράλια δεν βρίσκεται μεν σε κίνδυνο, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να μιλήσει, ο οποίος μας εξήγησε ότι η σύζυγός του κινούσε στο σπίτι της με ένα μικρό λεωφορείο, όταν ξαφνικά η γέφυρα άρχισε να δονείται με μεγάλη ένταση και ένα κομμάτι της έσπασε και τεινάχθηκε ψηλά στον αέρα. Το λεωφορείο, σύμφωνα με τη διοίκηση του κ. Ζέμκη, άρχισε να ανεβαίνει πάνω στο κομμένο κομμάτι του δρόμου και μετά έπεσε με μεγάλη φόρα στο χαμηλότερο οδόστρωμα της γέφυρας. Πέρα από την κυρία Δημητρέλια, δύο τουλάχιστον άτομα που επέβαιναν στο ίδιο λεωφορείο τραυματίστηκαν σοβαρά. Να σημειώσουμε τέλος ότι ένας ακόμα Έλληνας τραυματίστηκε σοβαρά από την κατέρευση του αυτοκινητόδρομου 880 στο Όκλαντ, ενώ ο καθεδρικός ναός της αναλήψεως στο Σαν Φραντζίσκο υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές. Από την Ουάσιγκτον για την RTO, Άλεξ Παπαχελάς. Οι ιδιαίτερες συναντήσεις αρχίζει αύριο ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας με τους αρχηγούς των τριών μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Ο κ. Γρίβας θα δεχθεί αύριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, το Σάββατο τον πρόεδρο του Συνασπισμού, Χαρίλο Φλωράκη, και την ερχόμενη Δευτέρα, κατά πάσα πιθανότητα, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στις συναντήσεις αυτές, ο κ. Γρίβας θα εξετάσει το θέμα της αντικατάστασης των νομαρχών κατά την προεκλογική περίοδο. Σήμερα επίσης συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφάσισε να ανασταλούν όλες οι προσλήψεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα, έστω και αν έχουν ήδη αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες. Ακόμα δεν θα γίνει καμιά μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων. Όσον αφορά το αίτημα που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, για την αντικατάσταση όλων των διοικητών των δημοσίων οργανισμών, ο κ. Θέμελης είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν υπάρχει ο χρόνος για να ληφθεί τέτοιο μέτρο. Για το θέμα αντικατάστασης των νομαρχών και περιφερειαρχών, αίτημα που έχει θέσει ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Θέμελης υπενθύμησε ότι στο αίτημα αυτό είναι αντίθετος ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ο κ. Φλωράκης έχει διατυπώσει την άποψη ότι θα πρέπει να συζητηθεί και να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Σύσκεψη υπό την προεδρία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Γρίβα έγινε το πρωί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με αντικείμενο τις προσεχείς εκλογές. Μετά το τέλος της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός δήλωσε. Ότι με τη σημερινή επίσκεψή μου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
έκλεισε ένας κύκλος προγραμματισμένων επαφών που είχα στα κρίσιμα υπουργεία, δηλαδή εσωτερικών, δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως. Ενημερώθηκα στα τρέχοντα, σε όλα τα τρέχοντα και επίγοντα θέματα στο αρμοδιότητες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Εκείνο ακόμη το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι το ομόφωνο αίτημα της Διακομματικής Επιτροπής έγινε δεκτό, δηλαδή το να δίνεται κάθε πληροφορία στα κόμματα για τη μετακίνηση των αστυνομικών που θα επαντρώσουν τα αστυνομικά τμήματα, τα πρωτοδικεία κλπ. Όπως θα γίνει και με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για τις στρατιωτικές, για τις φορές που θα επαντρώσουν τα εκλογικά τμήματα. Άλλο τίποτα δεν έχω να σας πω. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σε εκλόγιμη θέση περιλαμβάνεται η Μαρία Φαραντούρη, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, στην απόψινή του συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ελληνική τηλεόραση 2. Στη συνέντευξή του, ο κύριος Παπανδρέου μεταξύ άλλων είπε και τα εξής. Ως επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, απίθυνα μια επιστολή, πρόσκληση στη μεγάλη καλλιτέχνηδα, τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία κρατώντας απόλυτα σταθερά τη θέση της στο χώρο της αριστεράς, αποδέχεται, σαν ένταχτης αριστεράς, αποδέχεται να συμβάλλει και αυτή στον κοινό μας αγώνα, και μπορώ να πω ότι έχει αποδεχθεί εκλόγιμη θέση στο συνδυασμό επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Και είμαι γι' αυτό πραγματικά ευτυχής. Σε ποια σειρά? Δεν μου επιτρέπετε να πω, είπα εκλόγιμη. Αύριο θα δώσουμε τη λίστα. Στο μεταξύ, σε επιστολή της προς τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, η κυρία Μαρία Φαραντούρη μεταξύ άλλων σημειώνει ότι εύχεται η πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να αποτελέσει την αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας για τη συνεργασία του δημοκρατικού, προοδευτικού και ανανεωτικού χώρου. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου, διαμαρτύρεται γιατί στο δελτίο των 8.30 της ΕΤ2 δεν μεταδόθηκε η είδηση με τις επιστολές των Ανδρέα Παπανδρέου και Μαρίας Φαραντούρη, καθώς και το υπόμνημα του εκτελεστικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που επιδόθηκε σήμερα στον Υπουργό Προεδρίας. Το γραφείο τύπου θεωρεί ότι ως ελάχιστη εγγύηση αυτή τη στιγμή είναι η εγκατάσταση και η λειτουργία της Διακομματικής Επιτροπής στην ΕΡΤ. Κανένα πρόσχημα και καμία αναβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Συνέντευξη του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα μεταδοθεί αύριο από την ΕΤ2, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο των συνεντεύξεων των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 9.30. Σήμερα μεταδόθηκε συνέντευξη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και χθες του Γραμματέα του Συνασπισμού Λεωνίδα Κύρκου. Στην Κεφαλονιά μίλησε σήμερα ο τέος Πρωθυπουργός κ. Τζενής Τζανετάκης που περιοδεύει στα Ιόνια νησιά. Ο κ. Τζανετάκης, μιλώντας στην Κεφαλονιά, τόνισε ότι η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 92 στην πρωτοπορία και όχι στο περιθώριο, χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση με ευρύτερη συνένεση. Και αυτή η ισχυρή κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να είναι άλλη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο τέος Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι στη διάρκεια των 102 ημερών της κυβέρνησής του, ο ελληνικός λαός έλαβε το μήνυμα της συνένεσης, της συμφιλίωσης και της ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα, τόνισε μιλώντας στη ΣΑΜΙ ο κ. Τζανετάκης, που μπορεί να δώσει λύσεις πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια, κατέληξε, πρέπει να επιδιωχθεί η ευρύτερη συνένεση και με το συνασπισμό και με όποιον από το ΠΑΣΟΚ θέλει να έρθει κοντά μας. Και ανήκει στο λαό. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι υπόλοιποι εκλογικοί συνδυασμοί του συνασπισμού της αριστεράς. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης και στη δεύτερη θέση ο υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης Τζανετάκη, κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Στη Β' Αθηνών, επικεφαλής του ψηφοδελτίου είναι ο κύριος Χαρίλαος Φλωράκης, ενώ στην ίδια εκλογική περιφέρεια μετέχουν ως υποψήφοι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εργασίας της κυβέρνησης Τζανετάκη, κύριοι Φώτης Κουβέλης και Θεοχάρης Παπαμάργαρης. Στη Β' Αθηνών, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν περιλαμβάνεται ο κύριος Κώστας Κάπος. Ο γραμματέας του συνασπισμού Λεωνίδας Κύρκος παραμένει στην Α' Αθηνών, ενώ οι κύριοι Στάθης Γιώτας και Κώστας Νάσης δεν περιλαμβάνονται στους συνδυασμούς του συνασπισμού. Αυτό δεν συνοδεύεται και με πολιτικές διαφοροποιήσεις, αφού και οι δύο παραμένουν στις γραμμές του συνασπισμού. Στο μεταξύ, ο κύριος Φλωράκης, μιλώντας απόψε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης της ομάδας Συνασπισμός της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινωνική Χάρτα, εξέφρασε την άποψη ότι σύντομα θα έχουμε πάλι εκλογές, επειδή το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν δει ότι το εξυπηρετούν, μπορεί να πάμε για εκλογές. Είναι φανερό ότι γι' αυτό το πράγμα πάει, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φλωράκης. Ο πρόεδρος του συνασπισμού τόνισε επίσης ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Νοεμβρίου είναι να διατηρήσει 121 βουλευτές και παράλληλα να μειώσει τη δύναμη του συνασπισμού. Ασφαλώς δεν θα το πετύχει, είπε και πρόσθεσε. Είμαι αισιόδοξος όσο ποτέ μέχρι τώρα ότι όλα θα πάνε καλά. Τι θα γίνει με τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, όπου μάλιστα δυστυχώς η χώρα μας κατέχει το θλιβερό προνόμιο? Τέλος, τι θα γίνει με τις εργαζόμενες φασών? Εξάλλου, περιοδία στο νομό Σερών πραγματοποιεί ο γραμματέας του συνασπισμού, κύριος Λεωνίδας Κύρκος. Η περιοδία ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ με συγκέντρωση στο Ροδολίβος. Σε συνέντευξη τύπου, ο κύριος Κύρκος τόνισε μεταξύ άλλων: ο μηχανοδηγός του τρένου της αλλαγής πρέπει να αλλάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και προς όφελος του συνασπισμού. Υπόμνημα για το θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης του προεκλογικού αγώνα έδωσαν σήμερα στον Υπηρεσιακό Υπουργό Προεδρίας κ. Θέμελη τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης και Γιώργος Σουλαδάκης. Στο υπόμνημα τονίζεται ότι καμιά διάταξη του Συντάγματος δεν δίνει αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα οργανωθεί η πρόσβαση των κομμάτων στην ΕΡΤ και η τηλεοπτική κάλυψη του προεκλογικού αγώνα. Με το υπόμνημα τέλος καλείται ο κ. Θέμελης να διαμορφώσει ένα αναμερόληπτο πλαίσιο τηλεοπτικής κάλυψης του προεκλογικού αγώνα. Δεν αποδέχεται την υποψηφιότητά του στους συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής κ. Βασίλης Σαραντίτης. Απορρίφθηκε σήμερα από το Συμβούλιο Εφετών η αίτηση αποφυλάκησης που είχε υποβάλει ο Παλαιστίνιος Μοχάμεντ Ρασίντε την έκδοση